Να ξέρετε καταρχήν ότι το χτένιστο είναι λίγο μόδα. Μην φανταστείτε ότι δεν πήγα στο κομμωτήριο, ας πούμε, και ήρθα χτένιστη. Και μισό λεπτό να βάλουμε και λίγο χρώμα στα χείλη, γιατί η κοπελίτσα πίσω έχει πολλούς λόγους να αισθάνεται αμήχανα σήμερα. Το θέμα μας για σήμερα είναι το εξής. Λόγος or not λόγος στα t-shirt μας. Και εσύ τι φαντάζεσαι θα απαντήσω? Κοίταξε με λίγο πόσο λιτή, πόσο κομψή, πόσο minimal είμαι. Σε κοιτάμε, Δέσποινα, μπράβο! Κάνε τώρα μία αντιπαράθεση. Έλα λίγο πιο μπροστά, κοριτσάκι. Αυτό, ας πούμε, αυτό που βλέπεις, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Κράτα το αυτό που σου λέω. Δεν θα το παίξω αντικομφορμίστρια. Μου αρέσουν και τα καλά υφάσματα και τα καλοραμένα ρούχα. Δίνω σημασία και στην ποιότητα και στο σχέδιο. Αλλά μου αρκεί να γνωρίζω εγώ τι είναι αυτό που φοράω. Αν ήθελα να ξέρει όλος ο κόσμος πόσο κοστίζει, θα άφηνα πάνω και τα ταμπελάκια με την τιμή. Πόσο το πήρε το Calvin Klein? Γιατί τα τεράστια logos, φίλοι μου, είναι kitsch και ακαλέσθητα. Κάνουν περισσότερη φασαρία από όσο μπορεί να αντέξει το μάτι ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Με γούστο, με καλαισθησία να το πω. Άσε που σε αποπροσανατολίζουν από το design του ρούχου. Είναι ο ελέφαντας που μπαίνει στο δωμάτιο. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με τίποτα άλλο. Πέρα από το να βλέπεις αυτό το γιγαντιό Gucci. Calvin Klein. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Είσαι έξυπνο κορίτσι, το έχω πει και σε άλλα επεισόδια. Σκέψου τι σου ταιριάζει πάνω απ' όλα και πώς θα είσαι sick και κομψή. Αν αναλογιστείς τι σου αρέσει πραγματικά πάνω σε ένα ρούχο, δύο πράγματα θα σκεφτείς. Μην κάνεις εσύ χαζοβιόλα από πίσω, κάτσε ήσυχη. Πρώτον, να έχει κάτι το ρετρό, το νοσταλγικό, να σου φέρνει στο μυαλό ευτυχισμένες fashion εποχές, σαν και αυτές που δεν ζούμε τώρα. Δεύτερον, να σε κάνει να γελάς. Όχι ιστερικά σαν το Mr. Bean, αλλά να φέρει ένα χαμόγελο εφορία στα χείλη σου. Και μία λογομπλούζα μπορεί να πετύχει και τα δύο. Πρέπει να έχεις χιούμορ για να εκτιμήσεις αυτή την τάση. Αυτό δηλαδή που δεν έχει Δέσποινα Καμπούρ και φοράει μαύρα διάφορα ρούχα. Να τα λέμε αυτά. Και street αναφορές. Εσύ, φίλοι μου, πιστεύω πως έχεις και τα δύο, γι' αυτό και θα την εκτιμήσεις. Επίσης, δεν είναι ανάγκη να φορέσεις κάτι πανάκριβο τύπου Gucci, Antonio Maras, Dolce Gabbana, Michael Kors, Versace, Prada, νομίζω τα πάω όλα. Είναι οι οίκοι που δείξαμε φέτος μεγάλα logos πάνω σε t-shirt και footer. Αλλά μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και με ένα μπλουζάκι από ένα economy brand και πιο αθλητικά label. Σαν και αυτά που φορούσαμε στο γυμνάσιο, σε γυμναστική, φρουτοβελού, μου θυμάσαι. Εγώ δεν θυμάμαι. Τι λες, κοπέλα μου! Πόσο χρόνο είμαι, ναι. Τι φρουτοβελού! Για να μην σε λένε επιδειξιωμανή και νεόπλουτη μερικές ταπεινές. Μόδα είναι, δεν είναι το ε9 σου, νιώσε άνετα να δηλώσεις και να φορέσεις ό,τι σου φτιάχνει τη διάθεση. Κάνε ένα κόμπλεξ, κορίτσια.